Μετά από 3 χρόνια, κατά τα οποία τα τέλη παρέμειναν μειωμένα λόγω ακριβώς των συσσωρευμένων προβλημάτων στο παραλιακό μέτωπο του Κουμκαπή, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο αποφάσισε αύξηση των τέλων κατάληψης κοινόχρηστων χώρων από 20 σε 60 ευρώ ανά τετραγωνικό, προκαλώντας την αντίδραση των επιχειρηματιών εστίασης της περιοχής. Θεωρούμε υπερβολή, το θεωρούμε παράλογο, οι καταστηματάρχες να επομισθούν το βάρος μια ανάπλαση στην περιοχή που εμείς σήμερα είμαστε και αύριο δεν θα είμαστε. Είμαστε ενοικιαστές οι περισσότεροι, δεν είμαστε ιδιοκτήτες. Πώς γίνεται 3 χρόνια μετά, χωρίς να έχει γίνει κανένα ουσιαστικό έργο, αυτή τη μήνα γίνεται ξαφνικά 60, η οποία είναι υψηλότερη από την τιμή που υπήρχε πριν αναλάβει αυτή η δημοτική αρχή. Αυτό είναι παράνοια. Νέοι επιχειρηματίες εστίασης που επένδυσαν σε μια κατά τα άλλα όμορφη πλευρά της πόλης των Χανίων δίπλα στη θάλασσα βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις συνέπειες της διάβρωσης της ακτής και επιπλέον με μια εικόνα παρακμής και εγκατάλειψης που δεν συνάδει με την φυσιογνωμία του Κουμκαπή. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να δουλέψουν μέσα στο καλοκαίρι για το λόγο ότι υπάρχει κυματισμός και τα φύκια καταλήγουν πάνω στα τραπεζοκαθίσματα. Δηλαδή, όποτε έχει κακοκαιρία, εμείς μαζεύουμε τα τραπέζια μας. Πρώτα απ' όλα είναι η ασφάλεια του κόσμου από τις σπηλαιώσεις, από τη διέλευση των οχημάτων. Στη συνέχεια μιλάμε για τα απλά καθημερινά, προσβασιμότητα στην περιοχή, καθαριότητα, συντήρηση. Με ένα φθαρμένο οδόστρωμα σε όλο το μήκος του παραλιακού μετόπου, πεζοδρόμια με εμφανείς προσωρινές παρεμβάσεις εξαιτίας των καθυζήσεων που προκαλεί η διάβρωση και κλειδώματα κακοσυντηρημένα, οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων του Κουμκαπή ήλπιζαν τουλάχιστον πως μέχρι να αρχίσει το περίφημο έργο της ανάπλασης, τα τέλη κοινόχρηστων χώρων θα παραμείνουν σταθερά χαμηλά. Θα σας πω πολύ απλά ότι αν θέλετε να μάθετε για το Κουμκαπή, θα κάνετε μια αναζήτηση και θα βρείτε από στήλους που πέσανε προηγούμενα χρόνια σε άλλες δημαρχίες, σε διαβρώσεις, σε τρύπες που έχουν βουλωθεί, σε αυτοκίνητα που βυθίστηκαν και τα κατάπιε το πεζοδρόμιο, δεν θα βρείτε κάτι θετικό. Το Κουμκαπή δεν υπάρχει σε κάποιο ταξιδιωτικό οδηγό, δεν υπάρχει κάποια πινακίδα. Εκπρόσωποι των επιχειρηματιών της περιοχής που συγκεντρώθηκαν σήμερα στη δυτική παραλία του Κουμκαπή ζητούν από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων να αναθεωρήσει την απόφασή του.